Εικόνες απόλυτης εγκατάλειψης σε ένα κτίριο που ήταν κάποτε στολίδι και φάρος πολιτισμού στη Νέα Λικαρνασσό. Οι εικόνες του πρώην κεντροφάρος προκαλούν θλίψη και προβληματισμό, με το ακίνητο φιλέτο να έχει αφαιθεί στην τύχη του με φόντο τις λαιλασίες και τις καταστροφές. Τη δημιουργία μουσείου και κέντρου μικρασιατικού πολιτισμού στο δημοτικό ακίνητο προτείνει το Κοινοτικό Συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού. Από τότε που ξεκινήσαμε την πορεία αυτή σαν Δημοτική Αρχή εδώ, Κοινοτική Αρχή, είχαμε αποφασίσει ότι το κέντρο αυτό, το οποίο μαραζώνει, έπρεπε να γίνει ένα κέντρο μικρασιάτικου πολιτισμού, το οποίο θα εκθέτει μέσα όλα αυτά τα αντικείμενα και όλη αυτή την ιστορία, την πλούσια ιστορία που έχουν φέρει οι πρόγονοί μας από τη Μικρά Ασία. Ο Αντώνης Σεκέρης καλεί τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση στην επίμαχη πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου, τιμώντας τη μνήμη των Μικρασιατών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων της Αλικαρνασσού σε ένα χώρο πολύκεντρου, το οποίο θα έχει μέσα εκθεσιακό χώρο από τη μικρασιατική καταστροφή και από τους μικρασιάτες που ήρθαν εδώ, αρχαιακό υλικό, ένας πολυχώρος νεολαίας, μια βιβλιοθήκη, χώρος αναψυκτηρίου. Το έχουμε στείλει στο Δήμαρχο, το έχουμε στείλει σε όλες τις παρατάξεις. Έχουν όλες οι παρατάξεις μας στείλει ότι συμφωνούν, η αντιπολίτευση δηλαδή, εκτός του κυρίου Σαμάκη, η Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Σαμάκη, ο οποίος εκλέγεται και από εδώ. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρες αποφάσεις από αυτούς που εκλέγονται από τον τόπο μας, ναι ή όχι, καθαρές κουβέντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία ίδρυσης του οικισμού της Νέας Αλικαρνασσού ξεκίνησε στην πράξη το 1923. Στη συνέχεια προχώρησε διαδικασία καταγραφής των προσφύγων που θα αποτελούσαν τον πυρήνα του νέου συνοικισμού, ενώ τον Οκτώβριο του 1924 προκυρήσεται διαγωνισμός για την ανέγερση 300 οικιών. Τότε αρκετοί έμεναν σε ξύλινες παράγκες και περίμεναν να χτιστεί η Αλικαρνασσός. Όλοι βοηθούσαν και πολλοί μπήκαν στα σπίτια πριν καλά-καλά τελειώσουν. Με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή το 2022, έχει προταθεί από τους μικρασιατικούς συλλόγους οι εκδηλώσεις μνήμης να γίνουν στον χώρο του Φάρου. Και θέλουμε με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων να γίνουν εδώ όλες οι εκδηλώσεις, έστω και στον αύριο χώρο. Αλλά αυτό το οίκημα θέλουμε να το κατοχυρώσουμε για αυτό το σκοπό.